Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, πραγματοποιήθηκε σήμερα μια άσκηση ετοιμότητας εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, η οποία ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Επίσης, συζητήσαμε θέματα που έχουν σχέση με τις δυνατότητες της ανάπτυξης όλου του πυροσβεστικού σώματος στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και το τρόπο αντιμετώπισης γενικότερων προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την θερινή περίοδο. Επίσης, συζητήσαμε την πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναπτύξουμε και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή για τη δημιουργία ενός κλιμακίου στην Πρέσπα, που νομίζω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η πυροσβεστική να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε συμβάν με άμεση παρέμβαση στην περιοχή των Πρεσπών, όπου είναι μια περιοχή χαρακτηρισμένη ως περιοχή ιδιαίτερη βουλκάνους και προστασίας, Natura κτλ. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η συνάντηση αυτή είχε μια ιδιαίτερη χρειά πάνω στο θέμα αυτό. Επίσης, συζητήσαμε κάποια ζητήματα που αφορούν προβλήματα εδώ της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή μας, η οποία αντιμετωπίζει λόγω και της οικονομικής κρίσης ιδιαίτερα ζητήματα, όπως είπε και ο κύριος Ταξίαρχος, θέματα που έχουν σχέση με τα ελαστικά ή την συντήρηση των οχημάτων, τα οποία θα δούμε στην πορεία, αν υπάρξει ζήτημα, να υπάρχει οικονομική ενίσχυση από την Περιφερειακή Ένωση Φλόρινας. Νομίζω ότι το πυροσβεστικό σώμα γενικότερα είναι σε ετοιμότητα και ελπίζουμε ότι η περίοδος η οποία θα διανύσουμε η θερινή να μην υπάρξουν πολλές πυρκαγιές, γιατί η Φλόρινα χαρακτηρίζεται ότι είναι μια περιοχή που δεν αναπτύσσονται ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αναπτύσσονται πυρκαγιές και ελπίζουμε να κυλήσει ομαλά όσο γίνεται αυτή η περίοδος, έτσι ώστε και η πυροσβεστική να έχει λιγότερες μετακινήσεις κατά τους θερινούς μήνες.